βαθιά παλιά, περνάει στην πλάτη του Βαλόπουλου. Σουτ, η μπάλα αρκετά μέτρα out από τον Κίκο. Περνάει μπάλα, μεγάλη ευκαιρία και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Γκίκα συγκλίνει, αφήνει στον Αποστολίδη. Αλλάζει δεξιά, κάνει τη σέντρα, περνάει από όλους. Η μπάλα απερνάει απευθείας άου, Ατσουλεϊμάν. Ο Δρόσος, σούτο από μακριά. Στραβάκος με χώρο, επιχειρεί το σούτ, η μπάλα αρκετά μέτρα έξω. Κάθει Ηλιόπουλος, Ηλιόπουλος τσιμπάει την μπάλα, ζητάνε ανατροπή και δίνει το πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι για την ομάδα του Διαβολουτσίου. Ο Ηλιόπουλος είναι που το κέρδισε κιόλας. Ηλιόπουλος, παίρνει λίγα μέτρα φορά και λασάρι εύστοχα, κάνει το 1-0 για την ομάδα του Διαβολουτσίου και δίνει προβάδισμα στον Αρατζούρη. Εκτέλεται με πάσα το κόρνερ. Κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία από τον Δρόσο. Η μπάλα περνάει ελάχιστα out. Αποστολίδης εκτός περιοχής, επιχειρεί ένα ωραίο σουτ, η μπάλα λίγο έξω. Τελείω Τσιγαρίδης. Κεφαλιά και γκολ! Έχουμε το 2-0. Με τον Μπούνα. 2-0 ο Μπούνας για τον Διαβολίτσι. Μετά από εκτέλεση φάουλ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσιγαρίδη, ο Μπούνας κάνει το 2-0. Τσιγαρίδης, με χώρο από αριστερά, Τσιγαρίδης. Κάνει το γύρισμα. Τεράστια ευκαιρία και γκολ! 3-0. 3-0. Εκτέλεται με γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω. Τεράστια ευκαιρία με τον Χατζηβασίλη να αστοχεί εξ επαφής με το κεφάλι. Βαθιά παλιά. Βαλόπουλος καθαρίζει με κεφαλιά. Μακρινό σουτ, πολύ ωραίο. Ο Κότσο κερδίζει το φάουλ. Θέλετε γρήγορα, με πάσα. Τέλος ήρθε μια νίκη, μπήκε το 23 πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς για μένα έκανα και 3 assist και ήρθε και μια νίκη στην ομάδα. Θεωρώ πως η χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντο στην ομάδα. Το δείξαμε και σήμερα και θεωρώ και στα υπόλοιπα παιχνίδια θα είμαστε αντάξει των προσδοκιών μας. Καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, γιατί προσπαθούσαν πολύ σε όλα τα παιχνίδια και φεύγαμε με σκυμμένο κεφάλι. Σήμερα καταφέραμε αυτό που είχαμε καταφέρει και στα προηγούμενα παιχνίδια, να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα και πλέον να βάλουμε εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, ήταν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν, ήταν μια νίκη πιο πολύ θα έλεγα για ψυχολογίας, παρόλο ότι είχαμε πάρα πολλά προβλήματα μέσα στην εβδομάδα. Ο Ηλιόπουλος είπε εξτραυματίας, ο Στραβάκος είπε εξτραυματίας. Ο Δημητρίου ήταν εκτός αποστολής γιατί ήταν άρρωστος. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Καταθέσανε ψυχή, κάναμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μέχρι το βράδυ είμαστε χαρούμενοι και από αύριο ετοιμαζόμαστε για το δύσκολο παιχνίδι του Ιωλικού. Δεν ήταν για μένα το ιδανικό ντεμπούτο στην επιστροφή μου στην ομάδα, ούτε για την ομάδα το ντεμπούτο της νέας χρονιάς. Δυστυχώς, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν δείξαμε την κοινικότητα που θα έπρεπε να δείξουμε. Οποιαδήποτε ομάδα που βρίσκεται κοντά στη ζώνη του επιβιβασμού και παίζει στην έδρα της, δεν βλέπει ποιος είναι ο αντίπαλος, δεν βλέπει τι έχει να αντιμετωπίσει, κοιτάει το πώς θα πάρει το αποτέλεσμα και αυτό έκανε ο ΑΟΔ.
Ευτύχησε να προηγηθεί σε ένα σημείο στο οποίο τίποτα δεν έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι θα απειληθούμε. Ήταν μια παλιά διαγωνία στην πλάτη της άμυνας, μια λάθος επικοινωνία, μια λάθος συνεργασία, μια λάθος κάλυψη. Ο Ηλιόπουλος είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Το τι έγινε μετά δεν με απασχολεί. Ενώ ισορροπήσαμε στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου και ψάξαμε με αρκετή ηρεμία να βρούμε τη φάση της ισοφάρισης. Εγκλωβίσαμε τον αντίπαλο στο τελευταίο τέταρτο του γηπέδου. Μέχρι την τελευταία φάση ψάξαμε να βρούμε την ισοφάριση. Στο δεύτερο ημίχρονο για 10 λεπτά δεν μπήκαμε ποτέ.